Συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, με τη χάρη του Θεού από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Βρισκόμαστε στο 13ο κεφάλαιο, στον 4ο στίχο. Είναι η περίφημη διδασκαλία για την αγάπη, όπου ο Άγιος Απόστολος μας παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της αληθινής αγάπης και μας λέγει ότι η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν. Και συνεχίζει με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που θα πούμε στη συνέχεια, πρώτο Θεός. Πριν να αναλύσουμε αυτό το κείμενο, θα πούμε ως συνέχεια αυτό που είχαμε αρχίσει την προηγούμενη φορά, κάποια γενικότερα περί της αγάπης, με βάση την όλη Αγία Γραφή, από τη συλλογή «Φως στα φώτα». Ξέρουμε ότι ο ίδιος ο Κύριος μας έχει δώσει την εντολή «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου». Αυτή μας λέγει πρώτη εντολή και δευτέρα ομοία αυτή «Αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε Αυτόν». Μίζον τούτον άλλη εντολή ουκέστη. Οφείλεις να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου με όλη σου την καρδία και με όλη σου την ψυχή και με όλη τη διάνοιά σου και με όλη τη δύναμή σου. Με ολόκληρη δηλαδή την ύπαρξή σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δευτέρα εντολή, ομοία προς την πρώτη, είναι αυτή. Οφείλεις να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Άλλη μεγαλύτερη εντολή από αυτές τις δύο δεν υπάρχει. Αυτά μας τα λέγει ο Άγιος Μάρκος, ο Ευαγγελιστής. Και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο πάλι διαβάζουμε «Εντολήν καινήν καινούρια δίδω μη ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους. Καθώς αγάπησε ημάς, ή να και εμείς αγαπάτε αλλήλους». Σας δίνω, λέγει, μια νέα εντολή. Να αγαπάτε με όλη σας τη δύναμη ο ένας τον άλλον. Όπως εγώ σας αγάπησα με πλήρη και τελή αγάπη, έτσι κι εσείς με την ίδια αγάπη πρέπει να αγαπάτε και να συνδέεστε μεταξύ σας. Έχουμε να παρατηρήσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η μεγαλύτερη εντολή, η πρώτη εντολή, είναι, όπως είπαμε, η εντολή της αγάπης. Και μάλιστα η εντολή της αγάπης προς τον Θεό. Γιατί πολλοί λένε ότι ο χριστιανισμός είναι αγάπη και αν έχεις αγάπη στον πλησίον είσαι εντάξει, τα κάνεις όλα. Όχι. Η πρώτη εντολή είναι η αγάπη στον Θεό. Και δευτέρα εντολή, όμοια με την πρώτη, είναι να αγαπάς τον πλησίον σου ως τον εαυτόν σου. Αν όμως δεν αγαπάει ο άνθρωπος σωστά τον Θεό, δεν μπορεί να αγαπήσει σωστά και τον πλησίον του. Και το δεύτερο που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι καθώς εγώ σας αγάπησα, έτσι πρέπει και εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, πρότυπο της αγάπης, τη δική του αγάπη προς εμάς. Όχι δηλαδή όπως νομίζουμε εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, αλλά όπως Εκείνος μας αγάπησε. Πώς μας αγάπησε Εκείνος? Μας αγάπησε και πέθανε για μας για να μας οδηγήσει στην σωτηρία, στην αιώνιο χαρά και μακαριότητα. Και μας αγάπησε μάλιστα μέχρι θανάτου. Αυτό πρέπει και εμείς να καλλιεργήσουμε μέσα μας. Να είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας μέχρι θανάτου αν χρειαστεί, για να σωθούν. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη, να βοηθήσεις τον αδελφό σου να υπάρχει στη Βασιλεία του Θεού, να σωθεί. Και
να τον αγαπήσεις μέχρι θανάτου, αν χρειαστεί δηλαδή να δώσεις και τη ζωή σου για αυτόν. Οι Άγιοι Απόστολοι, σχεδόν όλοι, πέθαναν μαρτυρικά, δηλαδή φωνεύθηκαν από τους ειδωλολάτρες και από τους διώκτες τους, τους φανατικούς Ιουδαίους, οι οποίοι ήταν κολλημένοι στο γράμμα του νόμου. Και δεν δίστασαν, ενώ ήξεραν ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν να φωνευτούν, θα ήταν δυνατόν να φωνευτούν από τους εχθρούς τους, δεν δίστασαν και δεν σταμάτησαν να λένε αυτό που είχαν εντολή να πούν από τον Θεό, δηλαδή να μιλούν για την αλήθεια που είναι ο Χριστός και για το κήρυγμα της σωτηρίας, για τη σωτηρία διά του Χριστού. Όσο και αν αυτό ήταν αντίθετο με το κοσμικό κατεστημένο της εποχής τότε. Άρα και εμείς σήμερα είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε το ίδιο, να αντισταθούμε σε όλο αυτό το διαβολικό κατεστημένο της εποχής, έστω και αν κινδυνεύσει ακόμα και η ζωή μας. Τότε έχουμε αληθινή αγάπη στον πλησίον. Τότε αγαπάμε όπως μας αγάπησε ο Χριστός. Αγαπάμε και εμείς τον πλησίον. Τότε έχουμε τη σωστή αγάπη. Και λέγει στη συνέχεια πάλι ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο, ενώ το προηγούμενο ήταν στο 13ο κεφάλαιο που σας διάβασα. «Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να τη την ψυχήν αυτού θή υπέρ των φίλων αυτού». Γιατί είπε να αγαπάτε καθώς εγώ σας αγάπησα. Και πώς μας αγάπησε μέχρι θανάτου. Μεγαλύτερη αγάπη από αυτή κανείς δεν έχει. Από αυτή που σας δείχνω. Να δίνει κανείς και την ζωή του για τους φίλους του. Για αυτούς που αγαπάει. Ο μη αγαπών των αδελφών, θα μας πει πάλι ο Άγιος Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή, μένει εν το θανάτο. Εκείνος που δεν αγαπά τον αδελφό του είναι πνευματικά νεκρός και παραμένει στην κατάσταση αυτή της πνευματικής νεκρόσεως. Αν κανείς δεν αγαπά έστω και έναν άνθρωπο στη γη, είναι νεκρός πνευματικά και δεν έχει φυσικά καμία σχέση με τον Χριστό. «Εν τούτο εγνώκαμεν την αγάπη», θα πει πάλι ο Άγιος Ιωάννης στην πρώτη του καθολική, στο τρίτο κεφάλαιο, «ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έθηκεν. Και εμείς οφείλομεν υπέρ των αδελφών τας ψυχάς τη θένε». Να, από εδώ μας το λέει ξεκάθαρο ο Άγιος Απόστολος. «Μάθαμε», λέει, «τι είναι η αγάπη, ως εξής. Με το ότι εκείνος, ο Χριστός δηλαδή, θυσιάστηκε για μας». Από εκεί, από τη ζωή του Χριστού μας, μάθαμε τι θα πει αγάπη. Επομένως, οφείλουμε και εμείς να θυσιαζόμαστε για τους αδελφούς μας. Τας ψυχάς τη θένε, να δίνουμε και τη ζωή μας. «Τεκνία μου, μη αγαπώμεν λόγο, μη δε γλώτη, αλ ενέργο και αληθεία». Δεν είναι η αγάπη αγαπολογία, αλλά πράξεις. Να μην αγαπάμε, αγαπημένα μου παιδιά, τεκνία μου, αυτό θα πει, αγαπημένα μου παιδιά, ας μην αγαπάμε με τα λόγια μόνο και με τη γλώσσα, αλλά ας αγαπάμε με τα έργα της καλοσύνης και με την ειλικρίνεια που επιβάλλει ο Θεός. Και εδώ έχουμε να παρατηρήσουμε κάτι πολύ σπουδαίο, ότι η αγάπη χωρίς την αλήθεια δεν είναι αγάπη. Δεν μπορεί εν ονόματι της αγάπης να κρύβεις από τον άλλον την αλήθεια και να τον αφήνεις να οδηγείται στην καταστροφή, για να μην τον στεναχωρήσεις, αφού θα του πεις ότι δεν πάει καλά. Οφείλεις να του πεις ότι δεν πάει καλά. Αλλιώς δεν έχεις αληθινή αγάπη. Γιατί όπως είπαμε, αληθινή αγάπη είναι να βοηθήσεις τον άλλον να σωθεί, να υπάγει στον Θεό, στην Βασιλεία του Θεού. Και όχι απλώς να περάσει κάποιο χρόνο εδώ στη γη καλά, όπως νομίζει εκείνος καλά. Αγαπητοί, λέει πάλι στο δεύτερο κεφάλαιο, στην πρώτη καθολική του επιστολή, ο μαθητής της αγάπης. «Αγαπώμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστί, και πας ο αγαπών
Εκ του Θεού γεγέννητε και γενώσκει τον Θεόν. Ο μη αγαπών ουκ και έγνω τον Θεόν, ότι ο Θεός αγάπη εστί. Εκείνος που δεν αγαπάει, δεν γνώρισε ποτέ τον Θεό, διότι ο Θεός είναι αγάπη και η πηγή της αγάπης. Ας μην αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον, διότι η αγάπη προέρχεται εκ του Θεού, ο οποίος είναι αγάπη. Και καθένας που αγαπά με ειλικρίνεια τους άλλους, έχει αναγεννηθεί από τον Θεό. Ζει εν τον Θεό και ως εκ τούτου γνωρίζει τον Θεό. Και από εδώ τι καταλαβαίνουμε, ότι για να έχει κανείς αληθινή αγάπη, θα πρέπει να ζει μέσα στον Θεό, να έχει ενεργό το Πνεύμα το Άγιο. Στοιχείο του καρπού του οποίου είναι η αγάπη. Ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά. Βλέπουμε λοιπόν και από εδώ ότι αν κανείς δεν ζει πνευματικά, που σημαίνει Άγιο πνευματικά, δεν έχει την νοερά προσευχή, ενεργό δηλαδή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα του, εάν δεν τηρεί τις Άγιες Εντολές, αν δεις, ζει με μετάνοια, με κάθαρση, τότε δεν μπορεί να έχει αγάπη. Και λέει ψέματα όταν λέει «σ' αγαπώ». Σε οποιοδήποτε που θα του πει «σ' αγαπώ», του λέει ψέματα. Να, γιατί δεν μπορεί να στεριώσει και η οικογένεια και η φιλία και το μοναστήρι και η ενορία και οποιαδήποτε κοινωνική, θα λέγαμε, σχέση και συσσωμάτωση, εάν δεν υπάρχει πνευματική ζωή, δηλαδή αγιοπνευματική ζωή. Μάταια προσπαθούν οι άνθρωποι με συμβούλους γάμου, με ψυχολόγους, με φάρμακα, με τεχνικές κλπ. Να στηρίξουν ένα γάμο, μια οικογένεια. Αν δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο ενεργό στους συζύγους, δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή αγάπη. Και χωρίς την αληθινή αγάπη δεν μπορεί να υπάρχει και αληθινή οικογένεια και σωστή οικογένεια. Ο Θεός αγάπη εστί. Και ο μένουν εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει, και ο Θεός εν αυτό. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφό αυτού μισή, ψεύτιζες τη. Βλέπετε, ξεκάθαρα πράγματα μας λέει ο μαθητής της αγάπης. Λες ότι αγαπάς τον Θεό. Απόδειξέ του πώς, αγαπώντας όλους τους αδελφούς σου και αυτούς που δεν σε αγαπάνε. Όχι μόνο αυτούς που σε αγαπάνε, και αυτούς που δεν σε αποδέχονται, που σε υβρίζουν, που σε αδικούν, τους αγαπάς. Αν δεν τους αγαπάς, λες ψέματα ότι αγαπάς τον Θεό. Ο γάρ μη αγαπώ των αδελφών ον εώρακε, τον Θεόν ον ουχ εώρακε, πώς δύναται αγαπάν. Εάν λέει κανείς, δεν αγαπάει τον αδελφό του που τον βλέπει, και είναι πιο εύκολο. Τον Θεό που δεν βλέπει, πώς θα πει ότι τον αγαπά, πώς μπορεί να τον αγαπήσει. Γιατί είμαστε και άνθρωποι και θέλουμε να βλέπουμε αυτό που αγαπάμε. Γι' αυτό και έχουμε και τις ιερές εικόνες. Γιατί θέλουμε να βλέπουμε τον Θεό. Θέλουμε να βλέπουμε τον Χριστό. Θέλουμε να βλέπουμε τους Αγίους, την Παναγία μας. Αν τον αδελφό σου, τον ζωντανό που έχεις δίπλα σου, τη ζωντανή εικόνα του Θεού, δεν την αγαπάς, πώς θα αγαπήσεις τον Θεό που είναι αόρατος. Εν τούτο γινώσκομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεό αγαπώμε και τα σεντολάς αυτού τηρώμεν. Βλέπετε τώρα και από την άλλη πλευρά. Τότε καταλαβαίνουμε, λέει, ότι αγαπάμε τους άλλους όταν αγαπάμε τον Θεό. Και τότε αγαπάμε τον Θεό όταν αγαπάμε τους άλλους. Υπάρχει δηλαδή μια αμφιμονοσύμβατη, θα λέγαμε, αντιστοιχεία. Αγάπη στον Θεό και αγάπη στον πλησίον. Το ένα τρέφει το άλλο. Το ένα συντηρεί το άλλο. Το ένα αποδεικνύει ότι ισχύει το άλλο. Αν αγαπάς τον Θεό, αγαπάς και τον πλησίον. Αν αγαπάς τον πλησίον, αγαπάς και τον Θεό. Αλλά η πρώτη αγάπη, έτσι, η πηγή της αγάπης είναι ο Θεός. Και όποιος αληθινά αγαπήσει τον Θεό, τηρήσει δηλαδή τις εντολές, γιατί αυτό σημαίνει αγαπώ τον Θεό, τότε θα δει ότι η πρώτη εντολή του Θεού είναι να αγαπήσει τον πλησίον. Πάσο αγαπών
Εκ του Θεού για γέννητε, θα μας πει και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του Καθολική Επιστολή. Και γινώσκει τον Θεό. Βλέπετε πώς γνωρίζει κανείς τον Θεό. Όχι εγκεφαλικά μελετώντας βιβλία ή ακούγοντας κηρύγματα, αλλά όταν γεννηθεί, όταν αναγεννηθεί, όταν είναι αναγεννημένος από τον Θεό, όταν ζει τη ζωή του Θεού, όταν μπει μέσα στην Αγία Εκκλησία με το Άγιο Βάπτισμα, μέσα στην Αγία Κολυβήθρα και μετέχει μετά και των αχράντων μυστηρίων. Οπότε γίνεται ένα μυστηριακά με τον Θεό. Τότε γνωρίζει τον Θεό. Ο μη αγαπών ουκ έγνω τον Θεόν, ότι ο Θεός αγάπη εστί. Ας δούμε τώρα λίγο και το κείμενο του Αγίου Αποστόλου Παύλου, για να δούμε και τα χαρακτηριστικά της αληθινής αγάπης όπως μας τα παρουσιάζει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Είχαμε μείνει στον προηγούμενο στίχο, τον 3, ο οποίος λέγει «Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμαι». Και πριν από αυτόν, στον δεύτερο στίχο, «Εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώση, και αν έχω πάσα την πίστη, ώστε όρη με θυστάνειν, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ημί». Και πριν από αυτό, στον πρώτο στίχο, «Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπη δεν μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων». Αυτοί οι τρεις πρώτοι στίχοι του 13ου κεφαλαίου παρουσιάζουν την ανωτερότητα της αγάπης σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη αρετή. Και τα είχαμε αναλύσει την προηγούμενη φορά. Και αφού απέδειξε ο Απόστολος την ανωτερότητα της αγάπης, τώρα μας παρουσιάζει στον 4ο στίχο τα χαρακτηριστικά. Η αγάπη μας λέγει μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ουζηλεί. Ας δούμε αυτά τα τρία. Τι σημαίνει η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται και ουζηλεί. Ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης. Αρχίζει ο Απόστολος από εδώ να απαριθμεί τα σημάδια και τα αποτελέσματα της προς τον πλησίον αγάπης. Ποια είναι τα σημάδια ότι υπάρχει αγάπη στον πλησίον και ποια είναι και τα αποτελέσματα. Πρώτο σημάδι βάζει τη μακροθυμία, δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι πράος απέναντι στον πλησίον και όχι θυμώδης. Βάζει λοιπόν τη μακροθυμία, λέει ο Άγιος Νικόδημος, τη ρίζα κάθε φιλοσοφίας και υπομονής. Γιατί δεν μπορείς να έχεις υπομονή αν δεν έχεις μακροθυμία. Ο θυμώδης, αυτός που εκνευρίζεται εύκολα, που χάνει την ψυχραιμία του, που χάνει την ηρεμία του, την πραότητα, αυτός φυσικά δεν μπορεί να έχει και υπομονή. Και αντιστρόφως, αυτός που έχει υπομονή θα έχει και μακροθυμία. Μακρόθυμος λέγεται εκείνος που έχει μακράν ψυχήν και μεγάλη γενεοκαρδία, λέγει ο Άγιος Νικόδημος. Έχει μεγάλη ψυχή, συγχωρεί, υπομένει, είναι γενναιόκαρδος. Γι' αυτό έχει μία αποσημείωση ο Άγιος Νικόδημος και λέγει «Και ο προφήτης Ισαΐας δείχνει ότι η μακροθυμία είναι ενάντια στην ολιγοψυχία». Άρα ο μακρόθυμος είναι μεγαλόψυχος. Λέγει ο προφήτης Ισαΐας στο 57ο κεφάλαιο, 15ο στίχο, «Τάδε λέγει Κύριος ο ύψιστος, εν αγίης αναπαυόμενος και ο λιγοψύχης διδούς μακροθυμίαν». Έτσι είναι το αντίστοιχο, το αντίστροφο, το αντίθετο της μακροθυμίας, η ολιγοψυχία. «Και ο Σολομών πολλά φρόνιμων ονομάζει τον μακρόθυμον». Είναι πάρα πολύ συνετός ο μακρόθυμος. «Μακρόθυμος ανήρ πολλής ενφρονήσει και καλύτερο από τον ανδρείο και τον δυνατό άνθρωπο». Μεγαλύτερη ανδρεία και δύναμης
από αυτά που εμείς θεωρούμε ότι είναι και αντιπροσωπεύουν την ανδρεία και τη δύναμη, είναι η μακροθυμία, η υπομονή. Κρίσον ανήρ μακρόθυμος, λέει στις παροιμίες, στο 16ο κεφάλαιο, ισχυρού. Από έναν ισχυρό, δυνατό, ανώτερος είναι ο μακρόθυμος. Η μεγάλη δύναμη λοιπόν δεν είναι να θυμώνεις και να στατώνεις το σύμπαν, αλλά να συγκρατείς το θυμό, να υπομένεις, να κρατάς την ψυχραιμία σου, να είσαι πράος. Και είναι καλύτερο και από τον αξιωματικό άνθρωπο, τον άνθρωπο δηλαδή που έχει κάποιο αξίωμα, ο άνθρωπος που είναι μακρόθυμος. Αγαθόν μακρόθυμος υπέρ υψηλών, λέει στον Εκκλησιαστή, στο 7ο κεφάλαιο. Είναι πολύ καλύτερο από το να έχεις υψηλά αξιώματα, το να έχεις μακροθυμία. Και ο Θεοφόρος, Άγιος Μάξιμος, ορίζοντας τι είναι ο μακρόθυμος, λέει στην 4η εκατοντάδα του περί αγάπης. Μακρόθυμος εστίν, ο το τέλος εκδεχόμενος του πειρασμού και το κάφημα της καρτερίας λαμβάνων. Ποιος είναι ο μακρόθυμος, λέει, αυτός που περιμένει το τέλος του πειρασμού. Όλοι οι πειρασμοί έχουν ημερομηνία λήξης. Ο μακρόθυμος περιμένει το τέλος. Και λέει, εντάξει, καλά, θα τελειώσει και αυτό. Και λαμβάνει έτσι το κάφημα της καρτερίας. Παίρνει τον έπαινο του υπομονητικού ανθρώπου, του καρτερικού ανθρώπου. Και πάλι λέει, ανήρ μακρόθυμος πολλής εμφρονήσει, ότι πάντα τα συμβαίνοντα επί το τέλος αναφέρει, κακήνο περιμένων ανέχεται των λυπηρών. Ο μακρόθυμος άνθρωπος είναι πάρα πολύ συνετός, πάρα πολύ φρόνιμος, σοφός θα λέγαμε, πολλής εμφρονήσει. Γιατί όλα αυτά που του συμβαίνουν τα αναφέρει επί το τέλος. Δηλαδή σκέφτεται το τέλος όλων αυτών. Το αποτέλεσμα, την κατάληξη. Και οπωσδήποτε ξέρει, γνωρίζει ότι όσο δυνηρά κι αν είναι, οπωσδήποτε θα τελειώσουν. Περιμένει λοιπόν το τέλος και περιμένοντας το τέλος ανέχεται τα λυπηρά. Κάνει υπομονή, δείχνει ανοχή απέναντι σε οτιδήποτε το λυπηρό. Έτσι και τώρα που ζούμε δύσκολες καταστάσεις στην πατρίδα μας και παγκοσμίως, ρωτούν όλοι τι θα γίνει, πότε θα τελειώσει αυτό, Πάτερ. Να είσαι μακρόθυμος, να είσαι υπομονητικός, να βλέπεις το τέλος που έρχεται, έρχεται το τέλος, αλλά δεν χρειάζεται να δειμονείς. Πότε θα έρθει το τέλος? Όταν ο Θεός κρίνει ότι πρέπει να έρθει. Όταν θα έχει ολοκληρωθεί ο κανόνας μας και θα έχει επιτευχθεί το σχέδιο που έχει ορίσει ο Θεός, να έχει συλλάβει ο Θεός, έχει δρομολογήσει ο Θεός. Ανήρ μακρόθυμος πολλής εμφρονήσει, ότι πάντα τα συμβαίνοντα επί το τέλος αναφέρει, κακίνο περιμένουν ανέχεται το λυπηρό. Ενώ ο άνθρωπος που δεν είναι μακρόθυμος δεν αντέχει τίποτε, ούτε το τσίπημα μιας βελόνας. Δεν αντέχει τα λυπηρά. Το δε τέλος εστί ζωή αιώνιος κατά τον Απόστολο. Ποιο τέλος, ε? Όχι αυτό το τέλος να τελειώσει και αυτός ο πειρασμός. Και να τελειώσει αυτός ο πειρασμός θα έρθει κάτι άλλο. Γιατί αυτή η ζωή είναι ζωή μέσα στα κύματα. Είναι μέσα στην κοιλάδα του κλαθμόνος. Και είτε έτσι είτε αλλιώς πρέπει να καταλάβουμε και να συμβιβαστούμε με τα κύματα. Με την ταλαιπωρία. Γιατί θα μου πείτε? Διότι ο ίδιος ο Κύριος το είπε, ότι δια πολλών θλίψεων δι πρέπει ημάς εισελθεί στη Βασιλεία. Το τέλος επομένως δεν θα έρθει εδώ, το τέλος είναι η Βασιλεία. Τότε θα τελειώσουν τα λυπηρά. Μέχρι τότε χρειάζεται μακροθυμία, χρειάζεται ανοχή, χρειάζεται υπομονή. Να σκέφτεσαι λοιπόν το τέλος, την αιώνια ζωή και να κάνεις υπομονή. Και βλέπετε η φιλανθρωπία του Θεού μας έχει δώσει τον θάνατο. Γιατί για σκεφτείτε να ζούσαμε αιώνια και να περιμέναμε τη Δευτέρα Παρουσία και να ζούσαμε εδώ εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια. Πόσο
πιο βασανιστική θα ήταν η ζωή μας. Όρισε λοιπόν ο Θεός λίγα χρόνια να περάσουμε εδώ στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, μέσα στα κύματα και τις ταλαιπωρίες που πρέπει να περάσουμε αναγκαστικά για να καθαριστούμε από τα πάθη μας, και μετά όρισε τον θάνατο, το βιολογικό, που είναι μια πρώτη, θα λέγαμε, δευτέρα παρουσία για τον άνθρωπο, μια πρώτη κρίση και ένα πρώτο τέλος που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Ας υπομένουμε λοιπόν μέχρι, όπως λέει και ο λαός, να βγει η ψυχή μας, να υπομένουμε με μακροθυμία και να σκεφτόμαστε το αιώνιο τέλος, την αιώνια, το αιώνιο που δεν έχει τέλος, την αιώνια χαρά και μακαριότητα, εφόσον θα φυλάξουμε την ειρήνη, την εσωτερική και την μακροθυμία. Η αγάπη λοιπόν μακροθυμεί. Ο άνθρωπος που αγαπάει μακροθυμεί, συγχωρεί, υπομένει, ανέχεται των πλησίων. Δεν αδειμονεί, δεν ανυπομονεί, δεν βρίζει, δεν παρεκτρέπεται, δεν καταργείται των πλησίων επειδή τον θεωρεί αίτιο της δυστυχίας του. Όχι. Ούτως ή άλλως θα έχουμε ταλαιπωρίες. Αυτοί οι άνθρωποι που μας ταλαιπωρούν ουσιαστικά είναι τα όργανα του Θεού. Είναι οι απεσταλμένοι του Θεού. Και αν δεν ήταν αυτοί, θα ήταν κάποιοι άλλοι. Ή θα ήταν κάποιες άλλες καταστάσεις. Αντί να είναι αυτές. Μη ρωτάς λοιπόν πότε θα τελειώσει, αλλά τι να λες. Έχω υπομονή. Να ρωτάς τον εαυτό σου. Είμαι μακρόθυμος. Έχω τη διάθεση να υπομείνω και άλλα. Γιατί βλέπετε ο Κύριος μας διδάσκει. Αυτός που σεραπίζει, λέει, στο δεξιό, στο ένα μάγουλο, στρέψε και το άλλο μάγουλο. Τι σημαίνει αυτό? Να είσαι έτοιμος όχι να αντιδράσεις και να εκδικηθείς και να χτυπήσεις και εσύ τον άλλον όπως εχτύπησε, αλλά να είσαι έτοιμος να δεχθείς και άλλη ταπείνωση και άλλη αδικία και άλλη ταλαιπωρία. Και αυτός είναι ο μακρόθυμος. Αυτός είναι που αγαπάει αληθινά των πλησίων. Υπομένει τις ταλαιπωρίες και εκδέχεται το τέλος, την αιώνια ζωή. Και η αγάπη ακόμα λέγει χρηστεύεται. Δηλαδή το χρημείτα είναι δηλαδή ο άνθρωπος που αγαπάει άκακος, Χριστός, έχει ήθος Χριστών με ήττα, έχει ήθος αγαθό δηλαδή. Δεν ηρωνεύεται, δεν υβρίζει, δεν υποκρίνεται, αλλά αληθινά είναι άνθρωπος της υπομονής, της μακροθυμίας, της συγχωρητικότητας. Επειδή μερικοί, λέει ο Άγιος Νικόδημος πολλές φορές, μεταχειρίζονται την μακροθυμία, περιγελώντας εκείνους που θυμώνονται εναντίον τους και ειρωνευόμενοι. Και φαίνονται τάχα πως είναι μακρόθυμοι και κάνουν τους θυμωμένους να ανάβουν περισσότερο από το θυμό με τα φαινομενικά μακρόθυμα σχήματα και λόγια τους. Περιφρονεί τον άλλον έτσι και το παίζει ότι δεν ταράζεται κλπ. Και τον κάνει τον άλλο ακόμα πιο θυμωμένο. Γι' αυτό πρόσθεσε ο Απόστολος ότι η αγάπη χρηστεύεται. Έχει δηλαδή Χριστό και άκακο ήθος. Και όχι ειρωνικό και υποκριτικό, όπως το δείχνουν εκείνοι που καθ' υπόκριση φαίνονται μακρόθυμοι. Όχι, ο άνθρωπος που αγαπάει είναι αληθινά μακρόθυμος. Και αυτά τα είπε ο Απόστολος κατηγορώντας τους εν Κορίνθο ευρισκομένους φιλονίκους και υποκριτικούς. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, όταν κάποιος θυμώνει απέναντι σε κάποιον άλλον και ο άλλος τον ειρωνεύεται, τον εμπέζει, υποκρίνεται. Τότε εκείνος θυμώνει ακόμα περισσότερο. Όχι, δεν είσαι μακρόθυμος, συμπεριφερόμενος έτσι. Είσαι υποκριτής και ήρων. Αληθινά μακρόθυμος είναι αυτός ο οποίος είναι άκακος, είναι απλός και με απλότητα απαντά στις ύβρις και βάζει και μετάνοια ακόμα και όταν δεν φταίει. Όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ότι ο ταπεινός άνθρωπος, ακόμα και αν κολλήσει ο ουρανός στη γη, ουθροείται, δεν ταράζεται. Και αν αδικηθεί από τους ανθρώπους, δεν μεριμνά, δεν μπαίνει σε αγωνιώδη φροντίδα να τους πείσει ότι αδικήθηκε.
Αλλά τι κάνει, πει μετάνοια, βάζει μετάνοια, λέει με συγχωρείτε και συνεχίζει το δρόμο του. Όπως ο σύγχρονος Άγιος μας, ο Άγιος Ιάκωβος, ο λεγόμενος ο με συγχωρείτε. Συνεχίζει ο Άγιος Απόστολος και λέει «Η αγάπη ου ζηλεί». Τι θα πει ου ζηλεί, δεν ζηλεύει. Ο άνθρωπος που έχει αληθινή αγάπη δεν βασκαίνει, εξού και η βασκανία. Ε? Τι είναι η βασκανία, υπάρχει η βασκανία, το κακό μάτι που λέει ο λαός. Είναι ο φθόνος, είναι η ζήλια, η οποία περνάει μέσα από τα μάτια, έτσι και ακτινοβολείται στον άλλον, στον απέναντι. Είναι δαιμονική ενέργεια. Ο άνθρωπος που αγαπάει ποτέ δεν βασκαίνει, δεν φθονεί, δεν ζηλεύει. Αυτός που είναι καλύτερή του. Επειδή υπάρχει βεβαίως και ζήλος στα καλά και γινόμενος για τα καλά. Δεν μιλάει για αυτό το ζήλο, μιλάει για την κακιά ζήλια, για το φθόνο. Να έχεις ζήλο για τις αρετές και να προσπαθείς να μιμηθείς τις αρετές του πλησίου σου, αυτό είναι καλό ζήλος. Αλλά να ζηλεύεις τα αγαθά του και γιατί δεν τα έχεις εσύ και τα έχει εκείνος και να θέλεις να μην τα έχει εκείνος και να χαίρεσαι όταν τα χάνει και να λυπάσαι όταν αυξάνουν, αυτό είναι η ζήλια η κακή, αυτό είναι ο φθόνος. Και γιατί λέει ου ζηλεί, γιατί υπάρχει περίπτωση, λέει ο Άγιος Νικόδημος, να είναι κανείς μακρόθυμος, αλλά να φθονεί τους άλλους, να ζηλεύει τους άλλους. Όταν όμως ο άνθρωπος αγαπάει, και την βασκανία και τον φθόνο αποφεύγει. Μπορεί κάποιος να είναι μακρόθυμος, αλλά να έχει φθόνο, γιατί δεν έχει αγάπη. Γι' αυτό είπε ο Απόστολος Παύλος, προσέχετε και μακρόθυμοι να είστε, αλλά και να μην ζηλεύετε. Γιατί όντως στην Κόρινθο υπήρχαν βάσκανοι, υπήρχαν φθονεροί. Και γι' αυτό υπήρχαν και σχίσματα μεταξύ τους. Γιατί όπου υπάρχει ζήλια, υπάρχει χωρισμός. Βλέπετε και στις οικογένειες, τα ανδρόγυνα που ζηλεύει ο ένας τον άλλον και είναι πολύ επικίνδυνο να φτάσουν και στο διαζύγιο. Γιατί ζηλεύονται, γιατί δεν υπάρχει αγάπη. Η αγάπη, λέει στη συνέχεια, υπερπερεύεται. Δηλαδή, η αγάπη δεν φαίνεται να είναι προπέτης, αλλά κάνει συνετών και σταθερών στο φρόνημα εκείνο που την έχει. Είναι επιπόλαιος, αυτός που έχει αγάπη, αλλά είναι φρόνιμος, είναι συνετός, είναι σοβαρός άνθρωπος. Πέρπερος, εξού και η λέξη περπερεύεται, είναι εκείνος που μετεωρίζεται με το λογισμό του. Που αφήνει το λογισμό του σαν το φτερό στον άνεμο, να πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Ο ελαφρόμυαλος, ο βλακευόμενος, λέει ο Άγιος Νικόδημος, εις τα ήθη, που έχει μια βλακώδη συμπεριφορά. Και τούτο το λέγει για τους εν Κορίνθο ελαφρούς και νεωτερικούς. Υπήρχαν άνθρωποι επιπόλαιοι στην Κόρινθο και νεωτερικοί. Δηλαδή άνθρωποι που είχαν ήθη συμπεριφορά νεανίου, νεανίσκου, δηλαδή συμπεριφορά επιπόλαιη. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι παν ο μη διαχρίαν αλλά διακαλοπισμόν, κάθε τι που το κάνει κανείς όχι εξ ανάγκης, αλλά για στολισμό, περπερίας έχει κατηγορία. Αυτό έχει την κατηγορία της περπερίας, της επιπολαιότητος, της ελαφρότητος. Είναι ελαφρόμυαλος, είναι ελαφρόμυαλοι αυτοί που στολίζεται, αυτός που στολίζεται, που δεν αρκείται στα αναγκαία, στα απαραίτητα. Βλέπετε ο άνθρωπος που προσέχει τα εξωτερικά, ο κομψευόμενος όπως λέμε, και κομψευόμενη γυναίκα που θέλει να στολίζεται σαν λατέρνα, τι φανερώνει ουσιαστικά, φανερώνει μία επιπολαιότητα, μία ελαφρότητα, μία εσωτερική κενότητα και προσπαθεί να δείξει ότι κάτι είναι καλοπιζόμενος και καλοπιζόμενη. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος, περπερίας κατηγορίαν έχει κάθε τι
που δεν γίνεται δια χρίαν, γιατί υπάρχει ανάγκη να γίνει, αλλά δια καλοπισμό. Και όπου ο αείδημος και πολυμαθέστατος Δεοσίθεος, έχει συνέχεια στην υποσημείωσή του Άγιος Νικόδημος, ο Δεοσίθεος ο των Ιεροσολύμων λέει, «Περπέρια είναι κάθε μάταιο και άκερο πράγμα». Η λέξη αυτή μεταφέρεται από τους περπέρους, τους αδελφούς των Κεκροπηδών, οι οποίοι ματέως και ακέρος εκοπίαζον, αγαπώντες ανάξια πρόσωπα. Γι' αυτό και ο Απόστολος είπε, «Η αγάπη ου περπερεύεται», δηλαδή δεν κάνει τίποτε το μάταιο. Ο άνθρωπος που έχει αληθινή αγάπη δεν πέφτει στην παγίδα να ασχολείται με μάταια πράγματα. Με πράγματα που δεν έχουν καμία ωφέλεια. Και ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσσης λέει, «Πόθεν δε το ανυπερήφανον της αγάπης, δια της μη περπερεύεστε λέξεως ο Απόστολος ενεδείξατο». Από πού λέει, απέδειξε ο Απόστολος, ότι η αγάπη είναι ανυπερήφανος. Αυτός που έχει αληθινή αγάπη έχει ταπείνωση, δεν έχει περηφάνεια. Το αποδεικνύει και το δηλώνει με αυτή τη λέξη που λέει, «Η αγάπη ου περπερεύεται», δεν κάνει επιπόλαια πράγματα, δεν ματαιολογεί και ματαιοπονεί και ματαίως κοπιάζει για πράγματα που δεν έχουν καμία αξία, για εξωτερικά πράγματα, για στολίδια, τα οποία φανερώνουν έναν κούφο, έναν επιπόλαιο, έναν ελαφρό μυαλό. Η αγάπη λοιπόν ου περπερεύεται, δεν είναι υπερήφανος, δεν είναι επιπόλαια, δεν αγαπάει τα μάτια. Η αγάπη ου φυσιούται, θα μας πει στη συνέχεια. Και φυσίωσης είναι υπερηφάνεια. Τώρα εδώ το λέει ξεκάθαρα. Δεν υπερηφανεύεται η αγάπη. Είναι δυνατόν κανείς να έχει όλα τα ανωτέρω καλά και σημάδια της αγάπης, που μας είπε μέχρι τώρα δηλαδή ο Απόστολος, να μακροθυμεί, να χρηστεύεται, να μην ζηλεύει, να μην στολίζεται, να μην περπερεύεται ο άνθρωπος αυτός, αλλά να έχει φυσίωση, να έχει υψηλό φρόνημα, να έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, να υπερηφανεύεται γιατί έχει όλα αυτά που έχει, τη μακροθυμία, την καλοσύνη, την απουσία της ζήλιας, του φθόνου. Η αγάπη ουκ ασχημονεί, θα μας πει στη συνέχεια. Όχι μόνο δεν υπερηφανεύεται, αλλά αν και τα έσχιστα και χείριστα πάθη, τα κακά πάθη, δεν νομίζει ταύτα ασχημοσύνη και ατιμίαν δια των παραυτής αγαπόμενων άνθρωπων, καθώς και ο Χριστός για την δική μας αγάπη, όχι μόνο κατεδέχθη τον άτιμο και άσχημο θάνατον, του Σταυρού, αλλά και δόξα και τιμήν του αυτόν ενόμησε. Δηλαδή, και τα έσχιστα και αυτά που φαίνονται πολύ ντροπιαστικά στους ανθρώπους, όπως το να σταυρωθεί κανείς, ο άνθρωπος της αγάπης τα καταδέχεται για χάρη της αγάπης των πλησίων. Όπως και ο Χριστός μας καταδέχθηκε τη μεγαλύτερη ατίμωση για την εποχή του, το να πεθάνει επάνω σε ένα σταυρό. Τον άσχημο και ατιμωτικότατο αυτό θάνατο τον κατεδέχθη ο Χριστός μας για να μας δείξει πόσο μας αγαπάει. Έτσι λοιπόν η αγάπη αληθινή όχι μόνο δεν υπερηφανεύεται αλλά ταπεινώνεται τόσο πολύ ώστε και αυτά που θεωρούνται έσχιστα η αγάπη τα καταδέχεται. Φυσικά δεν καταδέχεται ποτέ την αμαρτία. Μπορείς και έτσι να νοήσεις το ρητό, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Η αγάπη ουκ ασχημονεί. Δηλαδή, δεν βρίζει, ούτε λέγει κάποιο άσχημο λόγο ή έργο. Ούτε λέγει, ούτε κάνει ο άνθρωπος που έχει αγάπη. Γιατί από τον υβριστή άνθρωπο, τι άλλο είναι ασχημονέστερο, δεν υπάρχει τίποτε ασχημονέστερο. Η αγάπη, λοιπόν, δεν ασχημονεί. Και έχουμε δύο έννοιες εδώ.
Η μία σχημοσύνη, λέει ο Άγιος Νικόδημος, είναι τι? Το να ντρέπεσαι να κάνεις κάτι από αγάπη, γιατί ακριβώς δεν έχεις αγάπη. Επειδή υπερισχύει η καινοδοξία, επειδή υπερισχύει το τι θα πούν οι άλλοι. Ενώ δεν είναι αμαρτία αυτό που θα κάνεις, είναι υπηρεσία στον πλησίον. Και είναι ασχημοσύνη απέναντι στον Θεό το να μην καταδέχεσαι να κάνεις ένα ταπεινωτικό έργο που είναι υπηρεσία στον πλησίον. Με αυτή την έννοια. Και η άλλη έννοια είναι αυτό που εύκολα το καταλαβαίνουμε, να μην κάνουμε τίποτε το αισχρό, το άσχημο, ούτε να λέμε τίποτε το αισχρό και το άσχημο. Η αγάπη, λέει στη συνέχεια, ου ζητείται εαυτής και ου παροξύνεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Χαρακτηριστικό της αληθινής εχριστώ αγάπης. Ότι η αγάπη δηλαδή δεν είναι ανταποδοτική. Η αληθινή αγάπη δεν είναι συμφεροντολογική. Η αληθινή αγάπη δεν σκέφτεται τον εαυτό της. Ο άνθρωπος που αγαπάει αληθινά δεν σκέφτεται τον εαυτό του. Δεν σκέφτεται τι θα κερδίσω από τον άλλον, τι θα μου ανταποδώσει ο άλλος, τι μου έχει ανταποδώσει ως τώρα, τι μου έχει κάνει ως τώρα, τι του έκανα και τι μου έχει κάνει. Ποτέ δεν σκέφτεται έτσι ο άνθρωπος που αγαπάει. Ου ζητείται εαυτής. Η αληθινή αγάπη ποτέ δεν σκέφτεται τον εαυτό της. Πάντα σκέφτεται τον πλησίον και μόνο τον πλησίον. Λέει ο Άγιος Νικόδημος. Εδώ ερμηνεύει ο Παύλος τον τρόπο με τον οποίο η αγάπη δεν ασχημονεί. Και λέγει ότι δια τούτο δεν ασχημονεί αγάπη, διότι δεν ζητεί το δικό της συμφέρον, αλλά το συμφέρον του αδελφού της. Ο άνθρωπος που αγαπάει τον εχθρό του για τον κόσμο είναι πλάκας, είναι ηλίθιος, είναι ανόητος, δεν ξέρει να ζήσει, δεν ξέρει να τοποθετήσει σωστά τον εαυτό του απέναντι στους άλλους, δεν ξέρει να κάνει σωστές σχέσεις. Και όμως αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Και λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος Νικόδημος, δεν το λογαριάζει ο άνθρωπος της αληθινής αγάπης αυτό, το τι θα πει ο κόσμος, το πώς θα το χαρακτηρίσει. Να λοιπόν, λέει, πώς δεν ασχημονεί αγάπη. Όταν δεν σταματάει ο άνθρωπος μπροστά στο τι θα πει ο κόσμος. Δεν ζητάει το δικό της συμφέρον, είναι έτοιμη να θυσιάσει τα πάντα. Και την καλή φήμη και ενδεχομένως και χρήματα να ξοδέψει που μπορεί και ποτέ να μην τα πάρει πίσω και ακόμα οτιδήποτε άλλο και να στερηθεί κάποια ανάπαυση, κάποια καλοπέραση, κάποια άνεση προκειμένου να υπηρετήσει τον πλησίον. Δεν σκέφτεται τίποτε για τον εαυτό του άνθρωπου που αγαπάει. Αυτό σημαίνει η αγάπη ου ζητείται εαυτής. Να πως δεν ασχημονεί η αγάπη. Δεν ζητεί το δικό της συμφέρον, αλλά το συμφέρον του αδελφού της. Και τότε νομίζει πως έχει ασχημοσύνη όταν δεν ελευθερώσει τον αδελφό της από τα ασχημοσύνας όπου κάνει, είτε διαλόγου είτε διέργου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο να το καταλάβουμε. Όταν ο άλλος κάνει μία ασχημοσύνη, οποιαδήποτε είναι αυτή, μία απρέπεια, μία αμαρτία, και εσύ δεν ενδιαφέρεσαι να τον βοηθήσεις να φύγει από αυτή την κατάσταση, από αυτή την αμαρτία, από αυτή την αισχρότητα, τότε ασχημονείς, τότε δεν έχεις αγάπη. Τότε δεν σκέφτεσαι τον άλλον, αλλά σκέφτεσαι τον εαυτό σου. Δεν θέλεις να βγεις από το γόλεμά σου. Ενδεχομένως θα κινδυνέψεις κιόλας. Να κακοχαρακτηριστείς. Να βρεθείς σε μια κατάσταση όχι ευχάριστη. Οπωσδήποτε θα χάσεις την άνεσή σου, την καλοπέρασή σου. Όμως δεν θα διστάσεις να το κάνεις αν έχεις αγάπη. Σήμερα αν έχουμε φτάσει σε αυτή την τραγική κατάσταση ως κοινωνία, είναι διότι ακριβώς ζητούμε τα εαυτόν. Ο καθένας σκέφτεται τον εαυτό του και κανένας δεν σκέφτεται τον πλησίον. Και πώς θα βοηθήσει τον πλησίον να βγει από την ασχημοσύνη του, από την αμαρτία του. Θα πεις ποιος είμαι εγώ. Οφείλεις από αγάπη να διαφερθείς για τον πλησίον, χωρίς φυσικά να πάβεις να ασχολείσαι και με τις δικές σου αμαρτίες και να θεραπεύεις και να καθαρίζεσαι, να θεραπεύεις τον εαυτό σου από τα πάθη. Αλλά αυτό ακριβώς θα φανεί ότι ασχολείσαι σωστά με τον εαυτό σου και τις αμαρτίες σου όταν αγαπάς τον πλησίον σου.
και σκέφτεσαι και την αμαρτία του πλησίου σου ως δική σου αμαρτία και τη δυστυχία του πλησίου σου ως δική σου δυστυχία. Λέει λοιπόν πολύ ωραία εδώ, δεν ζητά το δικό της συμφέρον, αλλά το συμφέρον του αδελφού της, η αληθινή αγάπη. Και τότε θεωρεί ότι είναι σε ασχημοσύνη, όταν δεν κάνει ό,τι μπορεί για να ελευθερώσει από την ασχημοσύνη των πλησίων του. Το πλησίον της, η αγάπη που, η αληθινή. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος για τους Κορινθίους εκείνους, οι οποίοι παρέβλεπαν τους αδελφούς τους και δεν τους διόρθωναν. Βλέπετε ότι είναι μεγίστη αμαρτία να μην ασχολείσαι με τον πλησίον και να μην τον διορθώνεις. Όταν βλέπεις και μπορείς να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Υπάρχει βέβαια τρόπος. Δεν θα πας έχοντας ένα μεγάλο δοκάρι στο δικό σου μάτι για να βγάλεις το σαριδάκι του αδελφού σου, όπως λέει ο Κύριος, και με το δοκάρι που έχεις στο μάτι σου να του βγάλεις το δικό του μάτι, σε καμιά περίπτωση. Δεν επιτρέπεται αυτό. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος, ελευθερώνεις από την ασχημοσύνη των άλλων και τότε δεν ασχημονείς. Και το λέγει αυτό ο Απόστολος για τους Κορινθίους εκείνους που παρέβλεπαν τους αδελφούς τους και δεν τους διόρθωναν. Αλλά λέει ακόμα, η αγάπη ου παροξύνεται, δεν κινείται εις θυμό. Ο άνθρωπος που έχει αγάπη δεν παροξύνεται, δεν θυμώνει. Γιατί όποιος είναι θυμώδης, αυτός δεν είναι ευσχήμων. Οπότε, είναι η συνέχεια όλων αυτών. Βλέπετε, το ένα δένει με το άλλο. Μας λέγει, η αγάπη ουκ ασχημονεί. Και αφού δεν ασχημονεί, δεν θυμώνει. Ο άνθρωπος που έχει αγάπη δεν είναι θυμώδης. Γιατί ο θυμώδης ουκ ευσχήμων, όπως λέει στις παροιμίες. Στον 10ο κεφάλαιο. Η αγάπη δεν ασχημονεί, γιατί ούτε παροξύνεται, ούτε πηδά και κινείται παρευθύσεις οργήν. Και αυτό το λέγει για εκείνους τους χριστιανούς που υβρίζονται και δεν υπέφερον την ύβρη. Δεν ανέχονταν να υβρίζονται. Και σήμερα άραγε πόσοι άνθρωποι ανέχονται να υβρίζονται. Αν δεν ανέχεσαι να υβρίζεσαι, δεν έχεις αγάπη. Αν και εσύ ανταποδίδεις ύβρις της ύβρις, ασχημοσύνη στην ασχημοσύνη, δεν έχεις αγάπη. Η αγάπη, λέγει στη συνέχεια, ου λογίζεται το κακόν. Η αγάπη, αν και πάσχει όλα τα κακά, μπορεί ο άνθρωπος που έχει αγάπη να υποφέρει. Από όλους και από όλα. Όχι να τον περιγελούν, να τον περιφρονούν. Να μην του μιλάει κανένας, να τον έχουν περιθωριοποιήσει, να τον βασανίζουν, να τον ταλαιπωρούν. Ακόμα κι αν συμβαίνει αυτό, ο άνθρωπος που έχει αγάπη δεν εκδικείται. Δεν ανταποδίδει κακό στο κακό. Δεν σκέφτεται καν το κακό. Ούτε σκέφτεται το κακό που παθαίνει ο ίδιος. Δεν βλέπει ότι παθαίνει κάτι κακό. Δεν λογίζεται το κακό, δηλαδή δεν σκέφτεται ότι ο άλλος έχει κακία απέναντί του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο να το καταλάβουμε. Να βλέπουμε απλά. Συνήθως δεν βλέπουμε απλά, δεν σκεφτόμαστε απλά. Και λέμε γιατί μου το έκανε τώρα αυτό, γιατί μου το είπε τώρα αυτό. Και αμέσως έχουμε μέσα μας μια κακή σκέψη για τον άλλον, έναν κακό λογισμό. Ο οποίος νομίζουμε ότι ερμηνεύει τη συμπεριφορά του άλλου. Ουσιαστικά τι είναι αυτό, μια κατάκριση. Κατακρίνεις τον άλλον, έχεις κακό λογισμό για τον άλλον και μετά φυσικά ασχημονείς, θυμώνεις, οργίζεσαι, έχεις μέσα σου αισθήματα εκδίκησης, ανταπόδοσης κλπ. Κλπ. Ενώ ο άνθρωπος που έχει αγάπη ούτε καν θα σκεφτεί ότι εσύ τα έχεις εναντίον του. Ακόμα κι αν πας και του το πεις και πάλι θα σου πει δεν το έχεις, έτσι νομίζεις ότι το έχεις, τα έχεις εναντίον μου, δεν τα έχεις. Τόσο
άνθρωπος αγαθός και απλός και απονήρευτος και άκακος είναι ο άνθρωπος που αγαπάει. Ού λογίζεται το κακόν. Αυτό ας το προσέξουμε ιδιαίτερως, γιατί πολλές φορές, ενώ δεν υπάρχει πραγματικά κακία από την απέναντι πλευρά, από τον πλησίον, εμείς επειδή έχουμε κακούς λογισμούς, νομίζουμε ότι ο άλλος τα έχει εναντίον μας. Και αλλοιώνουμε τη συμπεριφορά μας και χάνουμε την αγάπη μας απέναντί του. Ενώ ξαναλέω, και βέβαιοι να είμαστε ότι ο άλλος όντως μας μισεί και μας εχθρεύεται και πάλι εμείς οφείλουμε να τον αγαπάμε και να μην λογιζόμαστε το κακό απέναντι εναντίον του. Η αγάπη λοιπόν, ακόμα και αν παθαίνει όλα τα κακά, αν υποφέρει όλες τις δυστυχίες από τον πλησίον, πάλι ουδέ λογίζεται όλος πως είναι κακό αυτό που παθαίνει. Ούτε καν συνειδητοποιεί ότι παθαίνει κάτι κακό από τον άλλον. Αυτό θα πει αληθινή αγάπη. Βλέπετε ο αναγνώστα πως σε όλα τα σημάδια της αγάπης δεν λέγει ο Παύλος πως η αγάπη ζηλώνει μεν και φθονεί, νικά όμως το φθόνο, ή πως κινείται μεν εις θυμό, κρατεί δε και εμποδίζει το θυμό. Όχι. Αλλά λέει πως ουδέ εις την αρχήν αφήνει τελείως να ξεφυτρώσει κάποια κακία και κάποιο πάθος. Καθώς και εδώ λέει ότι ουδέ λογίζεται όλος το κακόν ως κακόν. Έτσι δεν φυτρώνει καν στην αρχή της η όποια κακία. Δεν λέει ότι έχεις την κακία και την νικάς. Βλέπετε πόσο υψηλό πράγμα είναι η αληθινή αγάπη. Ούτε καν κινείται ο θυμός, ούτε καν κινείται ο φθόνος και η ζήλια. Ούτε καν κινείται ένας κακός λογισμός για τον πλησίον. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σαν μικρό παιδί. Δεν βάζει το κακό. Και θυμόμαστε και έναν γέροντα στο γεροντικό που έλεγε «Οκείον μου, μίζον μου εστί». Αυτός διδασκόταν, ήταν τόσο απλός και άκακος και από τον σκύλο του. Και έλεγε «Ο σκύλος μου είναι μεγαλύτερος, είναι καλύτερος από μένα». Γιατί? Γιατί και αγάπη έχει και εις κρίσιν ουκ έρχεται. Ποιος ο σκύλος? Έχει αγάπη, ενώ δεν θα έρθει σε κρίση, όπως θα κριθώ εγώ, κατά την φοβερά ώρα της κρίσεως. Και γιατί το έλεγε αυτό? Γιατί το σκυλάκι το έχεις, το τιμωρείς, εκείνο μπορεί για λίγο έτσι να σου δείξει ότι πόνεσαι και μετά όταν το φωνάξεις θα έρθει πάλι, σαν να μην συνέβη τίποτα. Συμβαίνει το ίδιο με τους ανθρώπους? Όχι, δυστυχώς. Στις πλήσιες περιπτώσεις, θα σου πούνε τι, προηγουμένως με έδερνες και τώρα μου λες ότι με αγαπάς, με κοροϊδεύεις. Αμέσως θα βάλει τον κακό λογισμό. Γι' αυτό έλεγε αυτός ο γέροντας, είναι καλύτερος από μένα ο σκύλος μου. Γιατί και αγάπη έχει και ούτε καν θα λέγαμε, αν μπορούμε να το πούμε λογισμό, ότι βάζει κακό λογισμό ο σκύλος για μένα. Να το πούμε κακή διάθεση. Και δεν θα δώσει και λόγο στο Θεό για κρίση. Δεν θα κριθεί, τα ζώα δεν θα κριθούν. Εμείς και θα κριθούμε και όμως δεν εννοούμε να αγαπηθούμε, να αγαπήσουμε ένας τον άλλο. Να σταματήσουμε εδώ και την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Είναι ο 6ος και 7ος στίχος που λέγει ότι η αγάπη όχι μόνο δεν λογίζεται το κακό, δεν βάζει κακό λογισμό καν για τον άλλον, ούτε καν συνειδητοποιεί ότι ο άλλος του κάνει κακό. Είναι μεγαλειώδες αυτό και μόνο να το καταλάβουμε. Αλλά λέει στη συνέχεια δεν χαίρει επί τη αδικία. Όταν βλέπει λέει τον άλλον να αδικείται, δεν χαίρεται, λυπάται. Και συγχαίρει αληθινά, συγχαίρει τη αληθεία, χαίρεται αληθινά με τη χαρά του άλλου. Πόσο αντίθετα είναι τα πράγματα σήμερα με τους ανθρώπους που φθονούν και ζηλεύουν. Και βλέπεις τον άλλο να κατεβάζει τα μούτρα, όπως λέμε, όταν εσύ προχωράς καλά στη ζωή σου. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει και ουδέποτε εκπίπτει. Ποτέ δεν ξεπέφτει η αληθινή αγάπη. Γιατί χωρίζουν το αντρόγινα, γιατί εκπίπτει η αγάπη, γιατί δεν είναι αγάπη. Δεν είναι αληθινή αγάπη εν Χριστώ. Η αληθινή Χριστώ αγάπη
ποτέ δεν φτάνει στο διαζύγιο και στο χωρισμό. Αλλά γι' αυτά θα πούμε πρώτο Θεό την επόμενη φορά. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.